και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε και στις αναφιζητούμενες. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αναφιζητούμενες για να πούμε συζήτηση μετά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να βγάλουμε και 2-3 τηλεφωνικές. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις εδώ. Έχουμε μια φάση αυτή που χρωστούσαμε και μας έστειλε φίλος το μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα από το παιχνίδι της επανομής με τη Ρεδεστό. Αν υπάρχει πέναλτι εδώ στη φάση αυτή, βρίσκει σώμα ή χέρι, και αν με γυρισμένη την πλάτη, αν βρίσκει χέρι, αν είναι πέναλτι αυτό, να μας το πούνε. Γι' αυτό και δεν το βάλαμε, γιατί να μην νομίζει τίποτα ο φίλος εκεί που μας έστειλε το μήνυμα, και μάλιστα ειρωνικό μήνυμα. Τη χρωστούσαμε τη φάση. Στάθη, τι βλέπεις εδώ, για πες μας λίγο. Ξαναβλέπουμε τη φάση εδώ, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί να αποφύγει τέτοιο. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πέναλτι. Αν και το χέρι δεν ήταν κολλημένο, ο ποδοσφαιριστής ήδη κάνει κίνηση να γυρίσει το σώμα του. Μάλιστα. Άρα μας αποφαίνεται ο κύριος Ναβατζόπουλο ότι εδώ δεν θα έδινε πέναλτι αν ήταν διαιτητής. Δεν είναι φάση για πέναλτι, γιατί γυρίζει την πλάτη ο παίχτης και δεν υπάρχει πέναλτι. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάλι όμως από την ημέρα της επανομής, αλλά στο άλλο παιχνίδι, τώρα με τον Παονέ. Εδώ σημαίνει ο Τσούτσης ένα γκολ και διαμαρτύρονται οι παιδούχοι για offside. Για να δούμε αν υπάρχει εδώ η παλιά. Στο 93 είναι. Όχι, είναι το 1-1 αυτό. Το 1-1 αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εδώ φαίνεται ο παίκτης ότι είναι offside. Κοιτώντας τα πόδια κάτω, φαίνεται ότι ο κίτρινος πατάει μέσα στην περιοχή, ενώ οι άλλοι κανένας δεν πατάει μέσα στην περιοχή. Άρα είναι offside. Μάλιστα. Να πάμε στην επόμενη φάση. Από το ίδιο παιχνίδι, ένα πέναλτι που δόθηκε στην ομάδα της επανομής. Για να πάμε εδώ είναι, αν υπάρχει τράβηγμα. Εδώ είναι πέναλτι. Για να το δούμε λίγο. Πέναλτι που δόθηκε σε μάτι επανομής. Το έχουμε και πιο κοντινό πλάνο, όσο μας βοηθάει βέβαια το κοντινό πλάνο. Γιατί είναι πέναλτι. Τραβάει από την μπλούζα με το αριστερό χέρι. Άρα πέναλτι και από πολύ. Σωστά δόθηκε το πέναλτι αυτό για την ομάδα της επανομής. Και να πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, στην επόμενη φάση που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Να πάμε λοιπόν να δούμε ένα κόρνερ εκεί που κέρδισε η ομάδα των Ελπίδων Χαλάστρας μέσα στη Μεσύμβρια. Για να δούμε λοιπόν. Όχι, να φύγουμε από το παιχνίδι αυτό. Να φύγουμε από το παιχνίδι. Εδώ. Με τα κόκκινα είναι η ομάδα της Ελπίδας Χαλάστρας, με τα κίτρινα είναι η ομάδα της Μεσύμβριας. Ο διαιτητής δίνει κόρνερ και από το κόρνερ μπήκε το γκολ της Χαλάστρας, των Ελπίδων Χαλάστρας. Εδώ, για να δούμε πάντα τη βγάλει. Ο παίκτης με το κόκκινο, τώρα δεν ξέρω στα τι βλέπεις εδώ, τη βγάζει παίκτης της Χαλάστρας με τα κόκκινα ή παίκτης με τα κίτρινα που είναι της Μεσύμβριας. Τι βλέπεις εδώ, αν μπορείς να ξεχωρίσεις βέβαια. Ξαναβλέπουμε τη φάση, γιατί είναι όντως δύσκολο να σβήσει το σημάκι μπάλα, δεν βγήκε. Εδώ φαίνεται ότι από το κίτρινο το πόδι φεύγει η μπάλα. Για να το, εδώ πάει να βγάλει την μπάλα. Έχει βγει η μπάλα. Σε αυτή τη στιγμή έχει βγει η μπάλα έξω. Μάλιστα, έχει βγει. Φαίνεται ότι ο κίτρινος την ελέγχει και. Φαίνεται ότι από τον κίτρινο όμως βγήκε η μπάλα έξω. Από τον κίτρινο. Ναι, από τον κίτρινο φαίνεται ότι βγήκε η μπάλα έξω. Πάμε λοιπόν να δούμε εγώ την έτσι, επόμενη φάση. Πριν, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Διαμαρτυρίες υπάρχει από πλευράς δηλαδή, με σύνδεση ότι κακώς δόθηκε αυτό το κόρνο και έγινε το γκολ το 0-1 που ήταν και τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να πούμε στην επόμενη φάση, για να δούμε. Εδώ από το παιχνίδι με σύνδεση με σελίδες κλάσσας, αν υπάρχει εδώ ένα τακουνάκι εδώ και το γκολ δεν μέτρησε. Θετικό φάουλ δόθηκε τώρα εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Νομίζω ο τερματοφύλακας πάει πάνω στο ποδοσφαιριστή, στο center for και δεν μετράει τον γκολ το τακουνάκι αυτό. Στάθη, τι βλέπεις εδώ. Κεφαλιά που κάνει η παίκτης της Μεσύνδριας, μπηδάει ο τερματοφύλακας. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει παράβαση. Δεν υπάρχει παράβαση. Δεν υπάρχει παράβαση. Ο τερματοφύλακας κάνει την έξοδο πάει. Και ο παίκτης δεν τον. Δεν βλέπει τον τερματοφύλακα. Δεν βλέπει τον τερματοφύλακα καταρχάς. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει παράβαση. Δεν υπάρχει. Πάμε στην επόμενη φάση. Για να δούμε τώρα. Πάμε εδώ στο παιχνίδι της Αυγής. Αν υπάρχει offside εδώ. Δεν ξέρω ποιος παίκτης ακριβώς είναι εκεί. Εδώ γίνεται παλιά. Δεν είναι ανοιχτό πλάνο. Δεν είναι ανοιχτό να μας βοηθήσει. Ναι. Ο Γκιάλης. Ο Γκιάλης. Για να δούμε τώρα, συνέχεται το. Ανοίγει τώρα το πλάνο. Είναι δεν μπορούμε να μπροστά, το ξέρουμε, γιατί τη στιγμή που βγαίνει η μπάλα δεν βλέπουν τον επιθετικό που βρισκόταν. Ναι. Έπρεπε να τους έχουμε και τους δύο στο ίδιο τέτοιο. Πάμε στην επόμενη φάση. Αμέσως μετά, να πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ πάλι από το παιχνίδι της Αυγής βρίσκει μπάλα ή βρίσκει παίχτη. Ο παίχτης του Μακεδονικού Στάθη. Ο
Να το ξαναδούμε λίγο. Ολικίες, ε. Να το ξαναδούμε λίγο στην πρώτη φάση, γιατί φαίνεται πιο καθαρά στο, στο replay. Εδώ. Μάλιστα. Εδώ βοηθάει καλύτερα Στάθη. Ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Την τρίτη φορά φάνηκε ότι. Βρίσκει μπάλα. Ο Μαύρος βρίσκει την μπάλα. Ο παίκτης του Μακεδονικού. Μάλιστα. Να πάμε στο επόμενο μας. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην επόμενη φάση. Ένα πέναλτι που δόθηκε στα Χελιδόνια. Εδώ ένα χέρι. Δεν ξέρω να το δούμε λίγο ξανά. Ένα χέρι που δόθηκε στο, στα Χελιδόνια εδώ. Οι παίκτες με τα άσπρα είναι οι παίκτες της Νίκης Ευκαρπίας. Εδώ είναι λίγο θολό το πλάνο, Στάθη. Εδώ σαν να φαίνεται να βρίσκει χέρι. Αλλά δεν ξέρω τέτοια χέρια αν δίνονται εδώ. Από τον παίκτη της Ευκαρπίας εδώ το φαίνεται. Το χέρι είναι άσπρα. Ανοιχτό όμως, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, σωστά δόθηκε το πέναλτι αυτό. Πάμε στην, στο παιχνίδι της Σουρωτής εδώ. Αν υπάρχει, αν είναι, αυτό είναι ανατροπή. Αν είναι μέσα ή έξω, το δίνει ο διαιτητής. Τι είναι ανατροπή, είναι 100%. Το παιχνίδι της Σουρωτής με τον Αετό Βασιλικών. Είναι μέσα ο παίκτης. Είναι μέσα ο παίκτης, δεν δόθηκε. Και κάποιον αυτό, κοίτα. Πέναλτι. Δεν δόθηκε. Από ό,τι μας σημαίνουν εδώ, offside λέει δόθηκε στο κυρωθένι κόλ της Μεσίδας, λέει δόθηκε offside στα άκρη. Άμα δόθηκε offside, το ξαναδούμε. Μας ενημερώνουν εδώ. Αν το ξαναδούμε. Λοιπόν, δόθηκε offside. Τώρα δεν μπορούμε να ξαναπάμε πίσω, παιδιά. Λοιπόν, εδώ, από το πήγαινε του καλοχωρίου με τον ελευθεριακό. Εάν υπάρχει εδώ κάτι, δίνει για θέατρο κάρτα στον παίκτη του, νομίζω ο Κοντογιώργης είναι στον παίκτη του καλοχωρίου. Για να το ξαναδούμε. Μακή, το Σουρωτή Βασιλικά δόθηκε φάουλ τελικά. Δόθηκε φάουλ, ναι. Α, το, φάουλ. Εδώ μπαίνει στην περιοχή ο Κοντογιώργης, όπου να είναι. Αν υπάρχει ανατροπή εδώ, Στάθη, δεν ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει ανατροπή. Δεν υπάρχει. Σωστά δόθηκε η κίτρινη για θέατρο. Σωστά νομίζω δόθηκε, γιατί ο παίκτης έχει σκοπό να πέσει. Φαίνεται δηλαδή από πίσω. Μάλιστα. Ωραία. Αφού, αφού έχει χαμένη την μπάλα, μετά πέφτει. Ναι, φαίνεται. Φαίνεται. Πάμε στην επόμενη φάση, πάλι από το ίδιο παιχνίδι. Ένα offside, να δούμε λίγο, που δόθηκε στον, που δεν δόθηκε. Όχι, να φύγουμε τη φάση αυτή, εδώ. Εδώ είναι, αν υπάρχει offside, σταματά τη φάση ο βοηθός. Αν μας βοηθά το πλάνο, δεν μας βοηθά. Θα φανεί τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, δε, γιατί τώρα αυτό το πλάνο. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει offside. Δεν είναι offside. Εντάξει, ο παίκτης φεύγει, είναι ήδη καλυμμένος από το κόκκινο, ναι, που ναι, είναι ναι, στο κέντρο. Όπως μας, γιατί αυτόματα μας ανοίγει το πλάνο και φαίνεται ότι ναι, πρέπει να, πρέπει να καλυμμένος. Ήδη είναι καλυμμένος. Να φαίνεται ο παίκτης από πάνω. Να είναι παίκτης από πάνω. 100%. Και να πάμε και στην επόμενη φάση. Για να δούμε. Ένα παιχνίδι των Κανονιέρδων με την Ακαδημία Κούδα. Εδώ γυρίζει ο παίκτης της Ακαδημίας Κούδα, γυρίζει την μπάλα πίσω ή είναι απόκρουση αυτό και το δίνει έμεσο. Το έμεσο αυτό ήταν και μπήκε και γκολ. Έτσι. Εδώ τώρα ο παίκτης της Κανονιέρδων με τα μπλε χτυπάει την μπάλα και τώρα με το άσπρο γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο παίκτης τώρα της Ακαδημίας Κούδα ή πήγε να κάνει απόκρουση Στάθη τώρα. Αυτό είναι. Με τον παλιό κανονισμό δεν είναι, αλλά με τον καινούργιο κανονισμό είναι. Με τον καινούργιο κανονισμό, άρα σωστά. Δηλαδή, αν δεν είναι πλέον ότι να έχει πλήρη την κατοχή και πλήρη γνώση να κάνει πάσα πλέον. Δηλαδή, άμα κάνει μια άτσαλη κίνηση, δηλαδή αποκρούσει την μπάλα και η μπάλα πάει πίσω αντί για μπρος, τότε είναι. Ναι, το ξαναδούμε εδώ τώρα. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Με τον παλιό κανονισμό δεν θα άρα, ήταν. Άρα, σωστά δόθηκε το έμεσο από το οποίο προήλθε και το ένα γκολ των Κανονιέρδων, έτσι. Το δεύτερο γκολ του Κανονιέρδων προήλθε από τη φάση αυτή. Και να πάμε μια τελευταία φάση. Δεν είχαμε πάρα πολλές φάσεις, που σημαίνει ότι δεν είχαμε, τουλάχιστον στα αυτά τα δεκατόσα παιχνίδια, δεν είχαμε πολλές κακές διαιτησίες, τέλος πάντων να το πούμε έτσι. Άσχετο τώρα αν κάποιοι διαιτητές κάνουν κάποια λάθη. Γιατί το ότι βάζουμε εδώ δεν σημαίνει ότι είναι κακές, μπορεί να αφισβητούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αυτό. Αν υπάρχει πέναλτι εδώ στο παιχνίδι της Ηλίουπολης. Εγώ πιστεύω ότι είναι πέναλτι αυτό. Δόθηκε, σωστά δόθηκε άρα το πέναλτι αυτό για την ομάδα της Ηλίουπολης. Εδώ βρίσκει πόδια. Το βρίσκει τα πόδια και δεν μπορεί να φύγει ο παίκτης. Ωραία. Αυτές ήταν οι φάσεις, Στάθη. Να σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Που, ήσταν, που ήσουν κοντά μας, μαζί μας και μας βοήθησε. Νομίζω ότι γίνεται κάποια δουλειά. Τώρα ο κόσμος κρίνει, ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του και οι διαιτητές οι οποίοι πολλές φορές μετά τις 10 κάθονται και βλέπουν και τα συζητάμε κατηδίαν βέβαια. Δεν μην λέμε ονόματα τώρα. Ναι, είπε. Αν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Στάθη, να σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά και νομίζω ότι αυτό με τα φύλλα αγώνας πιστεύω να διορθωθεί έτσι.
Ναι, πιστεύω ότι δεν έμεινε αδρανής η Επιτροπή Διαιτησίας, έτσι. Όχι, και Επιτροπή Διαιτησίας, νομίζω αλλά... και οι διαιτητές θα τιμωρηθούν. Σούπα, και οι ποδοσφαιριστές που αδίκως γράφτηκαν ως ταυλαγόρους, νομίζω και αυτοί θα τα τακτοποιηθούν. Όχι, θα τακτοποιηθούν. Επαναλαμβάνω ότι έπρεπε απλώς, η Ένωση απλώς ο διαιτητής θα κληθεί να κάνει μια συμπληρωματική, μια έκθεση μάλλον, όπου να παραδέχεται το λάθος του και να... Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, Στάθη, σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Και να πάμε λοιπόν να κάνουμε λίγο ζήτηση παραπάνω.